Κυρία Ζούλια, ξεκινήσατε και λέτε ότι... Είναι μεγάλη μέρα. Είναι μεγάλη μέρα. Είναι μεγάλη μέρα και είναι μια υπέροχη μέρα και για την Ελλάδα μας και για τον Διόργατα. Mm-hmm. Μιλάμε για δύο υπεραξίες. Ναι. Την υπεραξία της δικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς και την υπεραξία της μόδας που είναι ο Διόρ. Mm-hmm. Θα είστε εκεί. Βεβαίως θα είμαι. Θα είστε. Με μεγάλη χαρά. Ναι, ναι. Οι προσκλήσεις απευθείας από το Παρίσι μαθαίνουμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που γνωρίζουμε. Ναι, ναι, σωστό. Υπάρχει το γαλλικό PR που φρόντισε να έρθουν οι προσκλήσεις εκεί πέρα. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει. Εμείς βλέπουμε ότι η πρόσκληση την έχει στα χέρια του κύριος Ζούλιας προφανώς. Η πρόσκληση είναι πολύ, έχει πολύ έντονο ελληνικό χρώμα. Ναι, βέβαια. Έτσι. Παραέχει, θα λέγαμε. Είναι, φωνάζει Ελλάδα. Θυμίζει τουριστικά... Καρποστάλ, ναι. Αυτά που συνήθως βλέπουμε, ας πούμε, στο μοναστηράκι, στη νησιά μας να πουλούνται. Έτσι ήθελα να το κάνουν. Ναι. Και επειδή είναι ο Dior, μπορούμε να το αντέξουμε αυτό. Γιατί αν το έκανε κάποιο άλλο, μπορεί να φαινόταν και λίγο kitsch. Σωστό. Σωστά. Σωστό. Αλλά αφού είναι ο Dior, λέτε, το αντέχουμε, το σηκώνουμε. Αντέχουμε πολλά. Ναι. Τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που ξένος οίκος πραγματοποιεί ντεφιλέ επίδειξη μόδας στη χώρα μας. Δεν ξέρω. Όχι, αλλά είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια μεγάλη επέτειο. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται... Φέτος δεν νομίζω να γίνει άλλη εκδήλωση για τα 200 χρόνια από ξένο οίκο. Ναι. Για τα 200 οπότε χρόνια της ελληνικής επανάστασης, λέτε. Να τιμά τόσο πολύ την ελληνική επανάσταση. Ένας ξένος οίκος. Τώρα, όπως έχω πει και αλλού, τιμούμε εμείς πρώτα τον Διόρ και ο Διόρ τιμάει εμάς.